Θέλει. Στήριξη θέλει και η αξιοπιστία της πολιτικής μετριέται πώς. Αν υπάρχει ένα κοινοβούλιο, αν υπάρχει ένα κοινοβούλιο, το οποίο να ανταποκρίνεται. Επιτρέψτε μου τώρα. Βάλτε μια τελεία. Εξέρετε. Το πολιτικό λοιπόν ζήτημα είναι το εξής. Έχει την ηθική και πολιτική νομιμοποίηση η παρούσα Βουλή με τους δεδομένους συσχετισμούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους πραγματικούς, με την κοινωνία. Να συνεχίσεις αυτόν τον δρόμο. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα. Έχουμε μία κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Τι σχέση τώρα έχει αυτό που λέτε. Τι σχέση έχει αυτό. Το υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα είναι. Και σας απαντώ λοιπόν. Το προηγούμενο τι ήταν λοιπόν. Και σας απαντώ λοιπόν. Εδώ πήραν ψήφο εμπιστοσύνης και την ίδια ώρα πριν τελειώσει ψήφος βγήκανε μέσα από την κυβερνητική πλειοψηφία και λέγανε κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Είναι αμφισβήτηση αυτή του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Ναι ή όχι. Είναι αμφισβήτηση. Μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζεται σε ένα Πασόκ, το οποίο, έχει θρηματιστεί. Πάει τώρα μέσω Κωνσταντινούπολης. Το οποίο έχει θρηματιστεί. Πείτε κανένα λάθος. Έλεος. Δηλαδή πάτε μέσω Κωνσταντινούπολης. Πού στηρίζεται αυτή η κυβέρνηση. Σε ένα Πασόκ το οποίο είναι θρηματισμένο και σε μια ας πούμε άκρος μειοψηφική Νέα Δημοκρατία μέσα στην κοινωνία. Ο Κουμπαράς λοιπόν, λοιπόν τουλάχιστον είναι. Λοιπόν άλλο είναι. Το ένα, άλλο αυτή το άλλο. Λοιπόν είναι. Αυτό είναι το μείζον πολιτικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να το κρύβουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Λυπάμαι για την κατάδεια της πολιτικής. Πάντως επειδή ποτέ δεν ξαναγίνει υπεύθυνος εκπρόσωπος κόμματος. Ποτέ να πει ότι μαζεύεται ο Κουμπαράς.